Μπαίνοντα σε πιο ουσιαστικά ζητήματα, γιατί είμαι απολύτω βέβαιο ότι σίγουρα περιμένετε το τι πρέπει να κάνουμε. Και γι' αυτό σα λέω και σήμερα θέλω νυφαλιότητα, ηρεμία, σκέψη και απόφαση. Αποφάσει τα πάρουμε εδώ. Υπάρχουν αγώνια θεσμικά όργανα. Αλλά πρέπει να πάρουμε αποφάσει μέσα ανάλογα με την ενημέρωση και να ξέρουμε πού θα οδηγήσουμε εσωτερικά τα πράγματα. Η κοινωνία θα οδηγήσει τα πράγματα. Θέλω να επανέλθω σε τρία θέματα. Και λέω να επανέλθω γιατί ήταν η μόνη μου εποδόση, ότι ήταν στην γραμματεία τη Τονιστήρη και την παλιά και την καινούργια, το θυμούνται καλά, ότι εγώ προσωπικά μετά την πρώτη πρώτου, πριν την πρώτη πρώτου, είχα τη δυνατότητα ως δήμαρχος και να αποφασίζω και να οδηγώ τα πράγματα σε κάποια τουλάχιστον κρίσιμα γεγονότα. Προσωπικά φώναζα, να μην πω τη φράξη ούρλιαζα, γιατί και αυτό έγινε, για τρία θέματα. Μακάρι. Στον άγχο μας. Ήμουνα πάρα πολύ ήσυχος για τη δουλειά που κάνει η κοινωνία. Είχα εφησυχάσει. Ειλικρινά σας το λέω, είχα εφησυχάσει. Εκ των ιστών που τα βλέπω με την τρομάρα, με την πίεση αυτή τη εποχή, σα λέω πεντακάθαρα ότι ήμουν αντιμετρατημένο στις πρώτες μέρες και να σα πω πότε ησύχασα. Στο πω. Από τη στιγμή που βγήκε το πρώτο ανέκδοτο εναντίον των μάτων. Από τη στιγμή που μπήκε το χιούμορ στη δική μας αντιμετώπιση, ησύχασα. Λέω τελείωσε. Μέσα. Ειλικρινά σα το λέω. Θα καταγραφούν σιγά σιγά, τα ξέρω τα περισσότερα. Αλλά αυτό πραγματικά μιλάει γιατί και στην Χούντα κάπως έτσι γίνει. Η πτώση της Χούντας είχε αρχίσει από τη στιγμή που άρχισε ο κόσμος να παίρνει στην πλάκα του Παπαδόπουλου και του Μακαρίτη. Και ποια άλλο είπε. Είναι ιστορικό γεγονός. Προσέξτε όμως. Αφού είχα ησυχάσει γιατί ήξερα ότι υπήρχε μια άξια, το εννοώ, λαϊκή, άτυπη ηγεσία, η οποία και κάποιοι έκανε τη δουλειά τη σωστά, με τον τρόπο που την έκανε, αφού ήμουν ήσυχος για την παρουσία του κόσμου. Για τα μικρά παιδιά, τις μανάδες, τους γέρους που ήταν εκεί, αλλά και για τα νέα παιδιά που ήταν εκεί, αφού ήταν εκεί, προσωπικά είχα προσανατολίσει τη δική μου σκέψη σε άλλα πράγματα. Τρία πράγματα έλεγα. Το πρώτο είναι νομική αντίσταση και νομική τεκμηρίωση. Το θυμούν τότε. Και φόρεσα. Και νομική, σας παρακαλώ, τούτο, τι άλλο. Εκεί δεν μας βγήκε. Τι εννοώ δεν μας βγήκε. Τουλάχιστον όπως εγώ το εννοούσα δεν έγινε. Όπως εγώ το εννοούσα. Δεν έχει σημασία όμως. Δεν έχει σημασία. Ήταν ένα θέμα βασικό το οποίο πρέπει να το έχουμε τώρα μπροστά. Το δεύτερο. Ήταν γραφείο τύπου. Φώνασα, άρχισε πάρα πολύ. Γιατί στι 31 εδώ κάπου δεν τύπου έτσι προφανές, αλλά στην διοίκηση. Και το τρίτο το οποίο φώνασα ήταν τεχνικό σύμβουλο. Θα πω με πλήρη επίγνωση αυτό που λέω, ότι και στα τρία θέματα σήμερα δεν λέω και χθες. Αφήστε την κριτική, σας είπα, είναι άλλη ηλικία μου νοοτροπία. Σήμερα έχουμε κενό. Εγώ ξέρω ότι σε μία περίοδο 4 χρόνων το λεγόμενο γραφείο τύπου για αυτό το θέμα ήταν το κρίσιμο γραφείο. Από εκεί σβήναμε ό,τι κακό πήγαινε να βγει, εκεί σβήναμε όσους παράξενους περίεργους που ερχόντουσαν και τα ζητούσανε για να μην και για να, τοπικούς ενώ εφημερίδες κτλ. Έτσι. Και εκεί περνάγαμε στο βαθμό που μπορούσαμε να περάσουμε τη δική μας θέση. Είναι απαραίτητο ακόμα και σήμερα. Και το δεύτερο, η τεχνική κάλυψη, την οποία εμείς τουλάχιστον τα 4 χρόνια με ένα συγκεκριμένο τρόπο την είχαμε, το είχαμε λύσει. Θεωρώ ότι υπάρχει κενό, θεωρώ ότι δεν υπάρχει τεχνική κάλυψη και θεωρώ ότι εδώ σε αυτό το σημείο πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Από εδώ και πέρα. Έτσι, τώρα, μετά από αυτές τις διαπιστώσεις. Και επειδή αυτό το θέμα ελικόπτερο που πέρασε πριν από μία εβδομάδα περίπου έτσι το ήταν όλοι και είχε ένας αυτός μου είχε τα μπλοκς. Δύο, τρεις. Έτσι. Λοιπόν. 4 Σεπτεμβρίου. 24. Που μας ταρακούνησε τι γίνεται και η ανησυχία του κόσμου. Έτσι. Εγώ θα το πω έτσι τολμηρά. Δεν φοβάμαι τίποτα. Το ελικόπτερο είναι ένα δείγμα. Η κλούβες με πήρε από την Άντα προχτές, η σταυρούλα του Γιώργου, η σταυρούλα που με είπα στο παλιά, η Αττινή. Και μου λέει από την Άντα πρωί-πρωί ότι 5 δημιουργίες ΜΑΤ με κλούβες είναι τώρα και έρχονται στο βιό. Την είχαν πάρει τηλέφωνο για να ανησυχήσει κάποια εδώ. Ξέρετε, αυτή η ανησυχία πάει αλλού. Γεγονός ήταν το κινηθήκανε, πήγαν στο σκοπευτήριο. Τα αλήθεια. Πήγαμε στο σκοπευτήριο. Αλλά αυτή η τρομάρα που ήταν. Λοιπόν, στο Βριόκαστρο, με τη δικαστική απόφαση που σας ανέφερα, δεν μπορεί να πατήσει κανένας
Το ξέρουν. Θα ακούμε γιατί καλά το κάνουν. Καλά κάνουν και το φυλάνε. Να η λογή, γιατί μπορεί να πάει ένα εργολάβο να μετρήσει, κάποιο άλλο να κάνει μια προδομία. Να είναι αυτό. Και συμβολικά καλά κάνουν και το φυλάνε. Αλλά δεν μπορεί να απαντήσει κανένα μέχρι ότου δεν θα πω τη λέξη θεραπευτή, γιατί αυτή θα θεραπευτεί. Είναι τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Είναι σαν τη 1151 που λέγαμε. Είναι τελεσίδικη. Λοιπόν, αυτό αλλάζει μόνο εάν η διοίκηση, δηλαδή το ελληνικό κράτος, εν προκειμένου η περιφέρεια και η κοινωνική υπηρεσία του δημοσίου, έρθουν σήμερα και πούνε φτούκι από την αρχή. Δεν μπορούν να ξεκινήσουν αυτή τη στιγμή. Τώρα που μιλάμε δεν μπορούν, υπάρχουν πολλοί συγκεκριμένοι λόγοι. Και ξεκινούν τι απαντήσει στην αρχή και άλλα δημοσίευση. 1,5 χρόνο είναι η διαδικασία. Με τον ταχύτο δρόμο του το νόμο των Ολυμπιακών. Και εκτιμάνε οι δικηγόροι ότι 2 με 2,5 χρόνια από πότε. Ας πούμε την ημέρα που βγήκε η απόφαση. Έτσι, η απόφαση βγήκε 24/7, χτες. Λοιπόν, δεν μπορεί να κουνηθεί τίποτα σε αυτόν τον χώρο. Δεν μπορούν να κουνηθεί. Το λέει ο νόμος. Θα μου πείτε και ο νόμος δεν λέει κάποιο ότι δεν ήταν τόσο καθαρά. Δεν υπάρχει δικαστική απόφαση. Και σας ενημερώνω ότι αυτή η δικαστική απόφαση είναι εκεί που πρέπει να είναι. Είναι στην αστυνομία, είναι στην κεντρική διοίκηση της αστυνομίας, νοτιοδοτικής αρχής, είναι στην ΚΑΔΑ, είναι στα υπουργεία, είναι στην περιφέρεια, είναι παντού. Και το ξέρουν όλοι και στους εργολάβους. Και με κλητήρα παρακάτω. Λοιπόν, αυτό λοιπόν μας δίνει μια ανάσα. Και να το συσχετίσουμε και με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έχει βγει, η οποία ήταν κατά πλειοψηφία βεβαίως, αλλά είναι μια απόφαση, τουλάχιστον εγώ σας το λέω έτσι καθαρά, πιάζουμε κατηγορίες οπωσδήποτε. Είναι μια απόφαση θεσμικού οργάνου. Είναι μια απόφαση τέτοια. Έτσι πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Διαφωνούν πολύ, εγώ διαφωνώ πάρα πολύ, όμως πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως μια απόφαση θεσμικού οργάνου. Και όσοι έχουν επιχειρήματα, αυτό κάνουν. Να πούνε, να αντιπούνε, να αντιλέξουν. Αλλά πριν πω τα επιχειρήματα, θα σα πω αυτό που γνωρίζω εγώ. Και αυτό είναι που λέω ενημέρωση για τις εξελίξεις όπως τουλάχιστον εγώ, εμείς τις γνωρίζουμε. Είναι πάρα πολύ απλό το να σα πω. Μα πάρα πολύ απλό. Πέρα από τη διαφωνία, πέρα από τα επιχειρήματα της διαφωνίας, τα οποία είναι τεχνικά, νομικά, αλλά και σε επίπεδο πολιτικό, αυτό το οποίο γνωρίζω εγώ, ότι οι φοβόλες έχουν απορριφθεί. Και το έχω ακούσει από πάρα πολλούς και εδώ που γνωρίζω, αλλά κυρίως το έχω ακούσει με όσους παράγοντες μίλησα, πιο πολύ με προσκάλεσαν ατομικά μόνο εμένα που ξέρετε πιο πολύ, με τους μόνους που δεν έχουν μιλήσει το τελευταίο διάστημα είναι ο Παπα Κωνσταντίνου και ο Ιακώπηλος. Μόνο με αυτούς δεν έχω μιλήσει. Ο Ιακώπηλος με κάνει, ο συγγνώμη, με κάνει. Και πολλοί άλλοι. Με κάνει. Θέλω να ακούσω, ναι, ξέρω. Σου λέει τι λέει αυτός εδώ. Λοιπόν, οι φοβόλες. Για αυτόν τον λόγο δεν έχει σημασία που ο σιδηρόδρομος, αυτό το έμαθα από αυτούς έτσι από τον σκουρότομο, ότι είναι και ο σιδηρόδρομος εκεί. Λοιπόν, το θεσμικό ΖΟΕ, πολύ σημαντικό, το είχε πει ο κ. Γούλας στο Συμβούλιο, ΖΟΕ και ο Ρημιόγκη που στο ένα επιτρέπεται, τα γνωστά στο άλλο δεν επιτρέπεται, όλα αυτά συνθέτουν κάτι που εγώ δεν θα πω όπως το αντιλαμβάνω. Δεν τους έχουν προβληματίσει. Αυτοί θέλουν δε και καλά να πάνε στο βιόπιστο. Για τους λόγους που είπα πριν. Έτσι. Και παρότι χρησιμοποίησαν το πρόσωπο για να μαλακώσει αγώνες, για να έρθουμε σε ένα συμβιβασμό, έρχονται τώρα το βλέπω μπροστά. Λέει ο Σουλός. Το είπε και στο Δήμαρχο. Έτσι. Λέει, το μόνο που πάμε λέει, είναι να γίνουν προσφυγές. Δεν θα γίνουν προσφυγές. Κανένα δεν θα οι ιδιοκτήτες να κάνουν, αυτό ξέρουν οι ιδιοκτήτες που είναι εκεί θα κάνουν. Αλλά αναφυζείται πέρα από αυτό, θέλω να σας πω ότι στο μυαλό της κυβέρνησης αυτό έχει φύγει. Εμένα λοιπόν μου υπόθηκε επιλέξει το εξής. Από τη στιγμή. Σουλός. Από τη στιγμή που ο Παπα-Κωνσταντίνου έβγαλε πριν από 1,5-2 μήνες, δεν θυμάμαι την ημερομηνία ακριβώς, την προκαταρτική προκήρυξη. Προ 27 Αυγούστου. Μπράβο. Από τη στιγμή που έβγαλε την προκαταρτική προκήρυξη και μέσα περιγράφει με απόλυτη σαφήνεια τον περιφερειακό σχεδιασμό και στη φύλη και στο γραμματικό και στην κράτη, ωραία. Το καταλαβαίνω το ότι απορρίφθηκε. Μα λέω δεν βγήκε γραπτό. Λέει δεν καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολιτικές σκοπότητες αυτήν την περίοδο. Και επίσης έμαθα από άλλη πηγή, να το πω απευθείς, από την ίδια, από την κυρία Κρυπίλη. Έτσι, τελευταία, μετά την αποχώρηση της, τελευταία μέρα έφυγε. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι τελευταία μέρα που έφυγε, το μόνο θέμα μόλις έμαθε ότι φεύγει, το μόνο θέμα που θέλεις να συμμαζέψεις και να είναι απέναντι μας, απέναντι όλων, εντάξει, ήταν το θέμα της κρατέας. Αυτό δεν ήτανε. Λοιπόν, πεντακάθαρα, δεν περπατάει. Οι λόγοι που θεωρούν είναι νομικοί, πάθα τεχνικοί. Εάν υπάρχει άλλη πληροφόρηση, γιατί γνωρίζω ότι πριν από λίγες μέρες υπήρξαν και κάποιες διαδικασίες στον χώρο, μετρήματα, επαφές, ναι, με την περιφέρεια.
Εάν υπάρξει, θα πρέπει επίσημα να υπάρχει ο κόσμος διψά γεννημένος. Εγώ αυτό που ξέρω, αυτό σας μεταφέρω και θα σας πω και τι πιστεύω είναι παράτολμο θα πούν κάποιοι, αλλά θα σας το πω ακριβώς έτσι, να το σχετίζω με κάτι άλλο. Παραγωγές των προηγούμενων εκλογών, τέτοια εποχή περίπου, είχε βγει ο κ. Λεβαντής και είπε ότι έφερε την χαρτία, αν δεν κάνω λάθος, να θυμίζει το μου, που λέει ότι υπόπτυχε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τελείωσε το μάστερ. Έγινε έτσι. Η χρηματοδότηση παλεύτηκε μέχρι τον Απρίλιο του 2011 με τους σωστούς τρόπους. Έστω και με ενημέρωση, με χωρίς ενημέρωση, με ταξίδια, από όλους. Όλοι δούλεψαν. Όλοι βάλαν το κεράκι τους. Και κάποιοι πήγαν στις Βρυξέλλες, έτσι, και είχαν στήριξη. Αλλά και κάποιοι πήγαν και πήραν τον επίτροπο από το αεροδρόμιο, τον βάλανε κάτω, συζητήσαν. Όλοι δούλεψαν γι' αυτό. Όλοι δούλεψαν. Ούτε πρέπει να λέμε α, μόνο αυτοί ή μόνο οι άλλοι, οι κακοί, δεν κτλ. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, και η Ευρωπαϊκή Ένωση τον Απρίλιο το έγγραφο υπάρχει. Το ξέρετε το έγγραφο. Βγήκε να γίνει σήμερα σε μια εφημερίδα, να δοθεί ρε παιδί, να το χαρούμε. Να το χαρούμε. Λοιπόν, ακυρώθηκε τότε. Ουσιαστικά λίγες μέρες πριν την Μεγάλη Δευτέρα που έφυγε και φύγανε οι Γερμανοί στο μάτι. Λοιπόν, τι θέμα έχουμε. Σας είπα ότι θα σας το πω με θύτητα όπως ακριβώς πρέπει το προηγούμενο μάλλον τότε, λάθεψε, όπως το αισθάνομαι και ας λαθέψω. Εγώ θα την πάρω την ευθύνη. Και ξέρω πολύ καλά, πάρα πολύ καλά το ξέρω, ότι όταν το πρώτο είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό που θα σας πω τώρα, ξέρω πάρα πολύ καλά και σε δύο φίλους θα το πω από αυτούς που ήμασταν στην γραμματεία. Να πάμε να το συναντήσουμε τον άνθρωπο, σύμβουλος του κ. Ζουρού, ότι υπάρχει ο κίνδυνος, λέει, αυτό που θα πεις, αυτό που θα σας πω τώρα, να καθησυχάσει τον κόσμο, επί τούτου να στείλουν, λέει, τα μάτια του εργολάβου που να πάει εκεί. Δεν πρέπει να πάει τα μάτια. Λοιπόν, για να στο φορτώσουν εσένα. Δεν μπορούν να το φορτώσουν. Γιατί δεν μπορεί να γίνει. Γιατί υπάρχει νόμος. Αυτή η χώρα τα έχει χάσει όλα. Κάποια πράγματα τα κρατάει.